Η μητέρα στο ΑΜ. Ένα τεκτονικό ποίημα του Ράντιαρντ Κίπλινγκ. Υπήρχε ο Ραντλ ως υπεύθυνος του σταθμού και ο Μπίζλι για τις γραμμές και ο Άκμαν ως κομισάριος και ο Ντόνκιν για φρουρός και ο Μπλέικ κορυφαίος μαέστρος. Ο δάσκαλος μας ήταν δύο φορές με αυτόν που κρατούσε το ευρωπαϊκό κατάστημα, τον ηλικιωμένο Φράμιε Έντουλη. Έξω. Λοχεία, κύριε, χαιρετισμός, ανατολική υπόκληση. Μέσα. Αδελφέ, χωρίς καμιά κακία. Συναντηθήκαμε στη στάθμη και το τετράγωνο και ήμουν ο junior διάκονος στη μητέρα μου στο ΑΕ εκεί έξω. Είχαμε τον Μπόλαν Ναφ για λογιστή και τον Σαούλ Εβραίο από το Άντεν και τον Ντίν Μοχάμεδ συντάκτη του Γραφείου Έρευνας. Επίσης υπήρχε ο Μπαμπού Τσάκμπαρτι και ο Αμίρ Σίχ ή Σίχ. Κάποιον κάστρο για τη διαρρύθμιση της περιβολής, τον Ρωμαιοκαθολικό. Δεν είχαμε καλά εμβλήματα και η στοά μας ήταν παλιά και γυμνή, αλλά ξέραμε τα αρχαία ορόσημα και τα κρατούσαμε από τα μαλλιά και κοιτούσαμε γι' αυτό προς τα πίσω. Συχνά αυτό με χτυπούσε έτσι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα σε άπιστους, εκτός ίσως όπως εμείς. Κάθε μήνα μετά την εργασία καθόμαστε όλοι και καπνίζαμε. Εμείς δεν τους δίναμε φαγητό. Μήπως κάθε αδελφός πάει ενάντια στην κάστα του. Και ο άνθρωπος για τον άνθρωπο ήταν η ομιλία. Για τη θρησκεία και τα υπόλοιπα. Και κάθε άνθρωπος συγκρινόταν με ό,τι ήξερε καλύτερο για το Θεό. Έτσι ο άνθρωπος με άνθρωπος μιλούσαμε και όχι έναν αδελφό να αναδεύουμε. Μέχρι τη στιγμή που οι παπαγάλοι ξυπνούσαν και διάβολε με πανούλη στον εγκέφαλο των πτηνών και μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν πολύ περίεργο. Και όλοι πηγαίναμε στο σπίτι, στο κρεβάτι με τον Μωάμεθ, τον Θεό, τον Σίβα να αλλάζουν οι συνταγές στο μυαλό μας. Πλήρως συχνά στην εξυπηρέτηση της κυβέρνησης
αυτό το πλακώστατο σαν του μπάνιου μας έφερε την αδελφική αγάπη προς τις ανατολικές και δυτικές στοές, σύμφωνα με τις εντολές από το Κοχάτ στη Σιγκαπούρη. Αλλά εύχομαι να μπορούσα να τους δω στη μητέρα μου στοά για μια ακόμα φορά. Μακάρι να μπορούσα να τους δω. Τους αδελφούς μου μαύρους και καφέ. Με τα ευχάριστα μυρωδάτα θολωτά και στον αχυρό να γουρουνιών να περνώ κάτω και το γέρο υπηρέτη να ροχαλίζει στα ράφια των μπουκαλιών όπως ένας δάσκαλος σε καλή κατάσταση με τη μητέρα μου στοά για μια φορά ακόμη. Έξω. Λοχεία, κύριε, χαιρετισμός, ανατολική υπόκληση. Μέσα, αδελφέ, χωρίς καμιά κακία. Συναντηθήκαμε στη στάθμη και το τετράγωνο. Και ήμουν ο Τζούνιορ Διάκονος στη μητέρα μου στοά εκεί έξω.